Ωραία. Όμως, για να είμαι ειλικρινής, εάν τραβήξετε τα σκοινιά σε μία σχέση, εάν τραβήξετε το καυγαδάκι σε μία συμφωνία, μπορεί και να σπάσει. Έχουμε μία Πανσέλινο την Κυριακή και είναι και 17 Νοέμβριο, όπως το καταλαβαίνετε. Μία Πανσέλινο η οποία είναι στον Ταύρο Σκορπιό και εκεί τα πνεύματα έτσι ανεβαίνουν. Άρα λοιπόν χαρείτε με τους αγαπημένους σας, δεχτείτε προσκλήσεις που μπορεί να σας κάνουν, έστω και αν δεν την ξαναέχετε. Αλλά πάνω απ' όλα κρατήστε την ηρεμία σας και την ψυχραιμία σας για να μπορέσουμε να περάσουμε πολύ όμορφα το Σαββατοκύριακο. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι από Δευτέρα-Τρίτη η εβδομάδα είναι πολύ καλύτερη. Μπορείτε να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα, μπορείτε να προωθήσετε θέματα. Θα τα δούμε και σε πολιτικό επίπεδο που θα προχωράνε πράγματα τα οποία βλέπετε τώρα με τους ανάδρομους πλανήτες που πάνε νομοσχέδια και τα παίρνουν πίσω και ξανά και δεν βγαίνει αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν Δευτέρα-Τρίτη είναι πολύ καλές ημερομηνίες σας λέω. Άρα λοιπόν χαλαρώστε το Σαββατοκύριακο και ασχοληθείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα χωρίς εντάσεις για να περάσετε καλά, ενώ θα υπάρχουν και πολλές παθιασμένες ώρες, οι οποίες είναι πολύ ρομαντικές, πολύ σημαντικές, αλλά μπορεί να ακούσουμε και κάτι που να έχει σχέση με το σεξ, που να έχει σχέση ακόμα και με τη βία στο σεξ, κάποια τέτοια πράγματα. Λοιπόν, για σας λοιπόν τους κρυούς που η σελήνη είναι ακόμα στο δικό σας ζώδιο και είναι πολύ προσωπικές, θα ζήσετε πολύ προσωπικές στιγμές σήμερα. Η επαγγελματική και η κοινωνική σας ζωή κρύβει πολλά, πολλά πολλά, ειδικά για σας που είστε γεννημένοι τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου, ενώ η Πανσέλινος μπορεί να επηρεάσει θέματα που έχουν σχέση με τα οικονομικά και με τα τρέχοντα οικονομικά, αλλά και με τα οικονομικά άλλων. Τώρα, εφορίες, δάνεια, ασφάλειες, τουλάχιστον από Δευτέρα-Τρίτη θα μπορούσατε πολύ πιο καλά να τα ρυθμίσετε, ενώ θέματα που έχουν σχέση με την εργασία θα αποδώσουν. Για τους Ταύρους μας η Πανσέλινος γίνεται στο δικό σας ζώδιο, ειδικά αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες. Προσέχετε το σύντροφό σας ή τους συνεργάτες, μπορεί να είστε φορτισμένοι. Η Πανσέλινος δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να έχουμε μια συναισθηματική φόρτιση και εκεί τα θέματα τα οποία έρχονται στο προσκήνιο να μην μπορούμε να τα επιλύσουμε με ηρεμία. Εσείς έχετε και επίσημα και ψυχραιμία, εάν το αφήσετε αυτό να κυριαρχεί στη σχέση, νομίζω θα το καταφέρετε. Από Δευτέρα-Τρίτη είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα για εσάς που είστε γεννημένοι έστω και τελευταίες μέρες και αν σας έχει πιάσει η Πανσέλινος. Μπορείτε να συζητήσετε με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας ή με πρόσωπα που αγαπάτε ή αν έχετε επιχειρηματική δράση θα μπορούσατε να προχωρήσετε. Μια ειδική ημερομηνία είναι η τέλος Απριλίου. Εσείς που είστε γεννημένοι τέλος Απριλίου, περίπου το Σάββατο μπορεί να έχετε πολύ δυνατές συναισθηματικές ώρες ή ακόμα να βρείτε τρόπους να επιλύσετε ένα οικονομικό θέμα. Αλλά όλο αυτό θα γίνει στον έρωτα με πολύ πάθος ή στα οικονομικά, με πολύ σκέψη και πολύ σύνεση και προγραμματισμό. Είναι μια καλή ώρα που αν τη χειριστείτε σωστά θα έχετε να κερδίσετε και θα κερδίσετε πολλά. Για τους διδύμους εξακολουθείτε να έχετε πολλή δουλειά, εξακολουθείτε θέματα που έχουν σχέση με την εργασία ή με την υγεία να τα αντιμετωπίζετε κατά ένα πρωτοποριακό τρόπο θα μπορούσα να πω. Ένταση έχετε εσείς που είστε γεννημένοι τώρα μετά τις 10, 12, 15 με οικογενειακές υποθέσεις που έχουν την πίεσή τους. Από Δευτέρα-Τρίτη είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα για να χειριστείτε οικονομικά θέματα, ενώ η Πανσέλινος μπορεί να σας φορτίζει για ένα οικονομικό θέμα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η συναισθηματική σας ζωή ή τα οικονομικά αυτό το διήμερο, τριήμερο μπορεί να περάσουν από 40 κύματα, γι' αυτό χρειάζονται πολύ προσεκτικούς ελιγμούς. Τα καρκινάκια μας πάντοτε με την Πανσέλινο είστε λίγο βουρκωμένοι, λίγο στεναχωρημένοι, είτε υπάρχουν θέματα είτε δεν υπάρχουν. Επηρεάζει η Πανσέλινο σε εσάς που είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες, χωρίς όμως να είναι κακή και να φέρνει δύσκολα γεγονότα. Βέβαια, αν είστε γεννημένοι τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, αυτό το Σαββατοκύριακο, αποκλείεται να μην έχετε είτε συναντήσεις είτε επαφές οικονομικο-συναισθηματικού χαρακτήρα, οι οποίες θα είναι πολύ δυνατές. Προσπαθήστε να επωφεληθείτε από μία στιγμή ηρεμίας ώστε να περάσετε τα δικά σας θέματα, αν και εφόσον είναι σωστά. Από Δευτέρα-Τρίτη είναι μία πάρα πολύ καλή μέρα, ένα καλό διήμερο για να προωθήσετε εσείς που είστε γεννημένοι μετά τις 10, 12, 15 ένα οικονομικό θέμα ή ένα θέμα εργασίας το οποίο μοιάζει να καθυστερεί αλλά ουσιαστικά θα πραγματοποιηθεί.
Τα λιοντάρια μας και εσείς επηρεάζεστε πάντοτε από την Πασέλινο. Πασέλινο σημαίνει ο ήλιος και η σελήνη βρίσκονται απέναντι. Ο ήλιος δικό σας κυβερνείται. Σε επηρεάζει αυτή η Πασέλινο σε εσάς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες. Έχετε πολλά πράγματα να κάνετε με την ακίνητη περιουσία, με την οικογένεια. Θα τα ακούτε για πολύ καιρό, γιατί ο Κρόνος έχει εγκατασταθεί σε αυτό το σημείο που σημαίνει θέματα ακίνητης περιουσίας και οικογένειας. Λίγο πολύ σας επηρεάζει άλλοτε του πρώτου δεκαημέρου, άλλοτε του δευτέρου, τώρα είναι στο δεύτερο δεκαήμερο. Η Πανσέλινος λοιπόν επηρεάζει εσάς που είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες, ενώ για ένα θέμα εργασίας ή στο χώρο της εργασίας θα έχετε κάτι να πείτε για ένα οικονομικό θέμα ή στο χώρο της εργασίας μπορεί να υπάρχουν πρόσωπα τα οποία γοητεύονται από εσάς και εκεί να υπάρξει γενικότερα ένα μπέρδεμα. Από την εβδομάδα που έρχεται ένα οικονομικό θέμα το οποίο σας απασχολεί, γιατί έχετε πολλά έξοδα αυτόν τον καιρό και αγοραστική μανία και έξοδα έρχονται, αλλά και εσείς θέλετε να αγοράσετε πράγματα. Ξέρεις, λένε ότι δεν υπάρχει πιο δυστυχισμένο πλάσμα από ένα λιοντάρι που δεν έχει χρήματα να δώσει στους δικούς του, να αγοράσει πράγματα, να στείλει λουλούδια, να τους πάει σε καλό εστιατόριο. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αν δεν είναι έχει... πολύ... Θεωρώ τα λιοντάρια είναι λίγο παρτάκηδες, όχι? Παρτάκηδες, έχεις δίκιο με την έννοια ότι εγώ είμαι ο